Πώς το είδατε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία? Κοιτάξτε, πίσω από τη συζήτηση για τα μενού, τις καλές κουβέντες, τις γάτες, το μπουζούκι, τις γάτες, όλα αυτά, υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα που εκτιμούμε ότι το όποιο παρθομολογούμενο θετικό κλίμα δεν αναιρεί μια σκληρή πραγματικότητα προκλητικότητας, επιθετικότητας της αστικής τάξης της Τουρκίας που συνεχίζεται. Έχει στρατηγική αντίληψη αυτή η επιθετικότητα. Έχει σχέδιο αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, στην Κύπρο και συνολικότερα. Εκφράζεται και στη Συρία και αλλού με την επιθετικότητα. Απαντήθηκαν αυτά σε ό,τι αφορά τη χώρα μας από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογκάν, τουλάχιστον στο κομμάτι που είδαμε, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή στην κοινή συνέντευξη τύπου. Η ατζέντα των συνομιλιών, γιατί εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί ανοίγει μια συζήτηση περί μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Νομίζουμε ότι έχει τεθεί και στο παρελθόν τέτοια. Αλλά η πραγματικότητα έδειξε άλλα. Γιατί αυτό που κρίνεται αυτή την περίοδο στο Αιγαίο και στην Κύπρο είναι η αγωγή πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Και ακριβώς επειδή πλέον οι όμιλοι μπορούν να εξορίξουν από μεγάλα βάθη κερδοφόρα, γι' αυτό σφάζονται παλικάρια και γι' αυτό έχουν πέσει όλες οι υπεραλιστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Η κάθε αστική τάξη, και η ελληνική και η Τούρκη, έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Η μεν ακούμε ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια ή Ελλάδα, η δε η Τουρκία να παίξει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, στην γαλάζια πατρίδα, όπως την ονομάζει. Διαμορφώνεται δηλαδή μια ένταση ανταγωνισμών και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό έχουν βασικό στόχο τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Άρα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις και να κρατήσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι οδηγός για αντίστοιχες φωτοτυπίες στο Κυπριακό και μια σειρά άλλες υποθέσεις που δείχνει ακριβώς ότι η κύρωση της συμφωνίας σήμερα, της συμφωνίας των Πρεσπών, της ένταξης στο ΝΑΤΟ της Πουγουδομού, διαμορφώνει έδαφος πολύ επικίνδυνων εξελίξεων και ήταν αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι η συμφωνία των Πρεσπών προμηνεί ανησυχητικές εξελίξεις συνολικά και για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς της περιοχής, και από αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάσουμε και αυτές τις διεργασίες στην προσπάθεια αστικής τάξης της Ελλάδας και της Τουρκίας να βρουν κοινό έδαφος που θα διαμορφώνεται όμως πάντα σε αντιλαϊκό κύριε και κυρία, πεδίο. Κύριε Παπαδάκη, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τα αριθμητικά δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο έχει μια άλλη διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, έτσι, με μια άλλη κοσμοθεωρία. Αυτό να το επισημάνουμε. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος. Αυτός ο διχασμός όμως, με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών, το θέμα των ελληνοτουρκικών, δεν διχάζει τον ελληνικό λαό σε αυτούς που είναι από εδώ και λένε τις απόψεις τις οποίες μας εξέφρασε ο κύριος Κικίλιας και τους άλλους που είναι από εδώ με τις απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Μπιάλας. Σκεφτείτε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Κοιτάξτε, το ναι και το όχι. Διχασμένοι οι Έλληνες πάνω σε εθνικά ζητήματα. Το ναι και το όχι στη συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι ασφαλές κριτήριο για να δεις αν πραγματικά διαφωνούν στη στρατηγική αυτά τα κόμματα. Γιατί όταν, για παράδειγμα, συμφωνούν και συγκλίνουν στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η καρδιά της συμφωνίας των Πρεσπών, είναι η ουσία, πιστεύουμε, και εκεί σε αυτά δεν διαφοροποιούνται. Και ταυτόχρονα και αυτοί που ξεκίνησαν και τα συλλαλητήρια για τη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλού είναι η ουσία. Νομίζουμε ότι μιλάμε. Και εσείς βέβαια κάνατε συλλαλητήριο. Εμείς κάναμε συλλαλητήριο στοχεύοντας τα πραγματικά υπεραλιστικά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή, που αν θα το θέλετε. Και εδώ βάλατε και θέματα λυτρωτισμού, όμως είχατε. Βεβαίως, γιατί η συμφωνία έχει τέτοια στοιχεία μέσα και για την γλώσσα και για την εθνότητα. Όμως εμείς βάζουμε και το εξής στοιχείο, γιατί εδώ υπάρχει μια συζήτηση ότι πρέπει να συγκληθούμε πίσω από την κυβέρνηση, από την αστική τάξη, γιατί είναι εθνικό συμφέρον. Άλλη ατζέντα έχουν οι λαοί και άλλη ατζέντα έχουν τα μονοπόλια στην ευρύτερη περιοχή. Να δώσω δύο παραδείγματα. Όταν, για παράδειγμα, όλα αυτά τα χρόνια έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις του ελληνικού κεφαλαίου στην Τουρκία και αντίστοιχα των Τούρκων στην Ελλάδα. Αυτό έχει σημάνει κάτι θετικό για τον ελληνικό λαό? Ή για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία που μας είχαν γανώσει το κεφάλι για τους πρόσφυγες? Τι έχουμε σήμερα? Μαζικό εγκλωβισμό στα νησιά σε άθλιες συνθήκες. Σήμερα διαδηλώνουν στη Σάμο
απέναντι στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και η άθλια κατάσταση που συνεχίζεται. Και τα λέμε αυτά γιατί τελικά ωφελημένος δεν βγαίνει ο ελληνικός λαός. Για παράδειγμα, χορεύουν γύρω του οι αγωγοί και είναι ενεργειακά πάνφτωχος και πληρώνει πανάκριβα το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διπλή ανάγνωση. Υπάρχουν δύο Ελλάδες και δύο διαφορετικά συμφέροντα. Τα συμφέροντα του λαού και της αστικής του τάξη. Αυτά συγκρούονται μεταξύ του. Και όταν κριτήριο, για παράδειγμα, γιατί κριτήριο επίλυσης δεν θα είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, θα είναι και οι συμφωνίες που θεμελιώνουν σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Το βλέπουμε στα Βαλκάνια με την λεγόμενη Μεγάλη Αλβανία που επεκτείνεται. Το βλέπουμε με την κατάσταση Σερβία-Κόσοβο. Το βλέπουμε με τους αλυτρωτισμούς με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και το βλέπουμε και με το γκριζάρισμα του Αιγαίου και με την πρόθεση διχοτομικής λύσης στο Κυπριακό. Όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις και το να βάζει το ΝΑΤΟ ή τους Αμερικάνους να φυλάξουν, υποτίθεται, και να δρομολογήσουν εξελίξεις είναι σαν να κυριολεκτικά να βάζει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Αλλά απάντηση θα είναι. Γιατί διαφοροποιήστε, γιατί αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Καμία αλλαγή συνόρων, καμία αλλαγή διεθνών συνθήκων. Μάλιστα. Είναι οδηγός για τους λαούς μας απέναντι στα υπεραλιστικά σχέδια. Από ένα λεπτό.